Λοιπόν, πάμε τώρα να δείτε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ένας άνθρωπος που είναι και της τηλεόρασης και, τι και της πολιτικής. Άντε. Πω από τι λέει για μια κυρία παρουσιάστρια και μουσικό. Τη Μανολίδου. Για τη Μανολίδου. Παρουσιάστρια και μουσικό, τη Μανολίδου. Λοιπόν, άκου τι λέει για τη Μανολίδου ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Που τον είχε τον άντρα της μέσα στο κόμμα του. Και με αυτήν δεν έχουν συμφάγει. Καλέ, πώς δεν ήταν σαν κουμπαριές, όχι. Όχι, κουμπαριά με την Μπεκατόρ, δεν τα μπερδεύεις. Α, ποιος πάντρεψε τη Μανολίδου. Ω, και την Μανολίδου. Την πάντρεψε ο κουμπάρος της, τα λέει αυτά. Ιησούς Χριστός. Θυμάσαι μια εκπομπή που κοναντένα που με το τεστ της αλήθειας. Ναι. Που είχε μια τηλεπαρουσιάστρια και έκανε πλεομετρήσεις ότι πόσο είναι. Τι έκανε? Πλεομετρήσεις. Α, είπε και το σοου που παρουσίαζε η κουμπάρα του. Πώς το λέγανε της αλήθειας? Ο Ρος, η στιγμή. Η στιγμή της αλήθειας. Όχι, δεν ήταν ο Ρος, ήταν η παράφραση του ορού της αλήθειας. Η στιγμή της αλήθειας. Τέλος πάντων, ναι, και είπε ότι έκανε προμετρήσεις η κυρία. Και δεν τη θυμότανε και το όνομά της, δηλαδή. Βρέκε, αφού είπε, παντρεύεται η δούλη του Θεού τάδε, τον δούλε του Θεού τάδε. Μπροστά έχει μνήμη που προστατεύει τον εαυτό του. Αυτό όταν κάποιος τον πειράξει, του κάνει ο ναχή. Δεν θυμόταν τις προμετρίες, θα μου πεις. Ναι.